Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα ίσω είναι μία από τι λίγε ισχυρέ δομέ στον πλανήτη που μπορούν να πάρουν αποφάσει για την αντιμετώπιση του προβλήματο. Στην Βουλιαγμένη και στον Άλυμο και στι άλλε παραλίε Αττική, ο κόσμο δεν έκανε μπάνιο. Ήταν βρώμικε, ήταν μολυσμένε. Ε, σήμερα, ο κόσμο κάνει μπάνιο στον Άλυμο, δι, απέναντι από, τα, από το σπίτι του, κατεβαίνει στην παραλία μέσα στην Αθήνα και κάνει μπάνιο, αυτό πολλοί δεν μπορούν να το διανοηθούν. Οι παραλίε τη Αθήνα ήταν χαβούζε. Και αυτό που επίση δεν έχουμε συνείδηση καθόλου είναι το γιατί. Γιατί πρι, δύο χρόνια πριν από το πάρτι τη Βουλιαγμένη είχε γίνει κάτι πολύ σημαντικό. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μα ανάγκασε να κατασκευάσουμε υποδομέ επεξεργασία των λιμάτων στην πόλη μα. Τι οποίε υποδομέ πληρώσαμε με ευρωπαϊκά λεφτά, την Ψιτάλια. Έτσι σήμερα η Βουλιαγμένη δεν βρωμάει. Και είναι πάρα πολλά τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που ζούμε και, και έχ ζούμε μέσα στο περιβάλλον μας σήμερα, το οποίο έχει επηρεάσει η Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση κέρια, με τρόπο που πολύ συχνά ξεχνάμε και αγνοούμε. Να σκεφτείτε, ας πούμε, το πρωί που ξυπνάτε στο κρεβάτι σας, είστε στο στρώμα σας ξαπλωμένοι. Με σίγουρος, σίγουρο, σίγουρος. Μπορείτε να σκέφτεστε οτιδήποτε τη στιγμή που ξυπνάτε, αλλά σίγουρα δεν σκέφτεστε την απόφαση του 2014-391 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα στρώματα των κρεβατιών. Μπορείτε να διαλέξετε να αγοράσετε το στρώμα και να είδατε το EU Eco Label στην άκρη. Ένα λογότυπο το οποίο δείχνει ότι αυτό το στρώμα είναι επιστοποιημένο και έχει πολύ χαμηλά ποσοστά βλαβερών ή τοξικών ουσιών. Οπότε είναι οικολογικό. Μπορεί να το επιλέξετε και γι' αυτό το λόγο. Αλλά σίγουρα δεν σκέφτεστε το γιατί και ποιο ορίζει ποια είναι αυτά τα όρια. Μετά σηκώνεστε και πηγαίνετε στην τουαλέτα με το συμπάθιο. Μάλλον δεν σκέφτεστε ότι κάποτε το σπίτι σας είχε βόθρο. Ό,τι κάνετε, κάνετε ό,τι κάνετε εκεί μέσα. Δεν σκέφτεστε την οδηγία 91-271 για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων, η οποία μεταξύ άλλων επέβαλε ότι μέχρι το 2001, καταληκτική ημερομηνία, όλοι οι οικισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων θα έπρεπε να έχουν δίκτυο αποχέτευσης. Και θα έπρεπε να υπάρχουν και εγκαταστάσει δευτεροβάθμια επεξεργασία των λιμάτων. Όταν τραβάτε το καζανάκι, δεν αναλογίζεστε γιατί τα λίματα δεν καταλήγουν πια σε βόθρο. Και πόσο συχνά σκεφτόμαστε τον αέρα που αναπνέουμε, Όχι πολύ συχνά, υποθέτω. Ένα άλλο πράγμα που μπορεί να θυμάστε από τη δεκαετία του 80 ήταν η φασαρία για την τρύπα του Όζοντο. Ήταν μια τρύπα στη στιβάδα του Όζοντο που μεγάλωνε πάνω από το Βόρειο Πόλο, καθώ δηλητηριώδη αέρια που εκλείονταν από την ανθρώπινη δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα κατέστρεφαν αυτή την ευάλωτη και πολύτιμη στη Βάδα. Το 1987, λοιπόν, στη συνθήκη του Μόντρεαλ, συμφωνήθηκε μια σειρά μέτρων, ένα Παρίσι τη εποχή, που θα έπρεπε να πάρουν όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά ποιο ήταν ο φορέα που πήρε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά ακόμα πιο αυστηρά μέτρα από αυτά που προτείνονταν στη συνθήκη του Μόντρεαλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί δεν το θυμόμαστε αυτό και δεν θυμόμαστε ούτε την οδηγία 2008-50 τη Κομισιόν για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα στην Ευρώπη, ούτε όλε τι προηγούμενε οδηγίε και, τους του περιβαλλοντικού κανονισμού που μεταξύ άλλων έλυσαν και το πρόβλημα τη όξινη βροχή που είχαν στο, στη Βόρεια και την Κεντρική Ευρώπη στα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Ίσως να θυμάστε το φωτοχημικό νέφο που είχαμε εμεί εδώ, Στη δεκαετία του 80, όσο αγοράζαμε όλο και περισσότερα αυτοκίνητα, επειδή είχε έρθει πια μια οικονομική ανάπτυξη, αυξάνονταν ο αριθμό των αυτοκινήτων, και κάθε καλοκαίρι είχαμε πολλέ μέρε με αυτό το βαρύ παχύ καφέ νέφο πάνω από την πόλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν που έβαλε τα όρια στην έκκληση βλαβερών ουσιών όπω τα οξύδια του θείου και το μονοξίδι του άνθρακα... ξεκινώντα το 1991 με την οδηγία που περιέγραφε τι προδιαγραφέ για το Euro 1 για τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκτοτε και μετά από το μέτρο της απόσυρσης το 1991 και το 1992, οι ρηπογόνες σακαράκε που είχαμε μαζέψει το προηγούμενο διάστημα αποσύρθηκαν σιγά σιγά από την κυκλοφορία. Μπήκαν τα καινούργια αυτοκίνητα με τους καταλήτες και οι κανόνες περιοδικά γίνονταν όλο και πιο αυστηροί. Έχουμε φτάσει στο γύρο 6 αυτή τη στιγμή. αυτό είχε ως αποτέλεσμα, παρόλο που συνεχίζεται μέχρι σήμερα να αυξάνεται ο αριθμός των αυτοκινήτων στις ευρωπαϊκές πόλεις, η ρήπανση του ατμοσφαιρικού αέρα έχει μειωθεί θεματικά. Ε, αλλά αυτό εμείς δεν το σκεφτόμαστε, δεν το αποδίδουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθόλου. Και Τίποτα από αυτά δεν αποδίδουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ. Δεν τα σκεφτόμαστε, τα θεωρούμε δεδομένα και αυτονόητα. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί οι οποίοι επέβαλαν αυτού του κανονισμού, αυτέ τι οδηγίε, είναι δικοί μα θεσμοί. Του έχουμε συνδιαμορφώσει εδώ και 38 χρόνια. Ο πιο αξιόπιστο φορέα που έχει τη δύναμη να επιβάλλει αυστηρού περιβαλλοντικού κανόνε, που το έχει κάνει στο παρελθόν, δεν είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, δεν είναι ο ΟΗΕ, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί ω χώρα την έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν. Για να βάλουμε αποχέτευση τη πόλη, να καθαρίσουμε τι θάλασσε, τον αέρα που αναπνέουμε. Τώρα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε πάλι, ε, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε, για κάτι πολύ πιο σημαντικό και άμεσο. Και για να προστατεύσουμε τη χώρα μα από μια καταστροφή, η οποία όλο και περισσότερο μοιάζει αναπόφευκτη, αλλά και για να σώσουμε τον κόσμο.